του Παναθηναϊκού. Πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Μανώλη Σαρή μετά το παιχνίδι του Όφη με τον Ολυμπιακό, το 2-0 την νίκη του Ολυμπιακού. Μάνο. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα και στους ακροατές του Athletics Sport FM 104,2. Κοίταξε, δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι. Αυτό που θα πω είναι ότι ήταν μια βραδιά απόλυτα ξενέρωμα για τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο και είδα μάλιστα πολλούς να φεύγουν αρκετά νωρίς πριν καν να συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Ο κόσμος πίστευε στην ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, πίστεψε και καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας με αυτή τη μηχανοκίνητη πορεία εκατοντάδων οπαδών που συνόδευσαν την αποστολή στο Γιάννη Κουλέ. Αλλά Όφη εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων. Γιατί φτάσαμε στο να εμφανιστεί κατώτερος των περιστάσεων, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Εγώ θέλω να εστιάσω σε λίγα και συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον για εμένα είναι ότι θόλωσε, δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση, όσο και αν το πάλεψα μέσα μου, όσο και αν προσπάθησα, μία εξήγηση που μπορώ να δώσω για το τι πήγε στραβά στο σημερινό παιχνίδι είναι ότι θόλωσε ο Νταμπράουσκας μετά το τραυματισμό του Μπάγκης. Δηλαδή η διαχείριση που κάνει ο Λιθουανός προπονητής στο σημερινό παιχνίδι, στις αλλαγές, στον τρόπο που διαχειρίζεται το παιχνίδι, είναι διαχείριση που δεν μας έχει συνηθίσει ο Βάλτερ Νταμπράουσκας. Θεωρώ ότι έκανε μια πολύ κακή διαχείριση του παιχνιδιού απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που ναι, ήταν καλύτερος από τον Όφη, χαίρεσε δίκαια, δεν άφησε στον Όφη κανένα περιθώριο να τον αφισβητήσει. Αυτά είναι μια πραγματικότητα. Όμως από εκεί και πέρα, προφανώς για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κάνει παρέλαση από το Ηράκλειο, βάλει και το χεράκι του Όφη. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα αίτιο που μπορούμε να βρούμε της σημερινής πολύ κακής εμφάνισης του Όφη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι ότι ο προπονητής δεν έκανε καθόλου καλή διαχείριση, παρότι θεωρώ ότι η δεκάδα με την οποία παρατάχθηκε ο Όφη ήταν απολύτως λογική και σωστή, θέλοντας να βάλει τον Τίκο αντί του Φελίπε να πιέσει τα στόπερ του Ολυμπιακού να τα πρεσάρει, όμως σαν να έπεσε ο διακόπτης μετά τον τραυματισμό του Μαυροβούνιο. Δηλαδή όσο και αν ψάχνω, όσο και αν μπορώ να βάλω σε μια τάξη τα πράγματα στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να βρω την άκρη. Δηλαδή, αρχικά εγώ δεν κατάλαβα στις 25 όταν τραυματίσει ο Μπάγκης για ποιο λόγο επέλεξε τον Φελίπε, παίζοντας χωρίς κάποιον δημιουργό, με δύο αμυντικά χαφτρία, ουσιαστικά Γαγέμος, Γκλάζερ, Μεγιάδο. Όφι έβγαλε ένα 60 λεπτό χωρίς να μπορεί να κάνει ούτε δεύτερη πάσα, όχι να κάνει τελική, ούτε να κάνει δεύτερη πάσα προς το τελικό τρίτο του Ολυμπιακού. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Όφι τελείωσε το παιχνίδι με μόλις μία τελική σε 93 λεπτά αγώνα. Μόλις μία τελική έχει κάνει ο Όφι σε όλο το μάτι. Αυτή τη φάση του τώρα, τη φάση. Ναι, αυτή τη φάση τώρα δεν έχει κάνει άλλη τελική. Αυτή είναι η μοναδική τελική του Όφι σε όλο το παιχνίδι, σε 71, αυτό που λες το σου του Ισπανού. Αυτή είναι μια αιτία που εγώ μπορώ να επιχειρήσω, να αναλύσω τους λόγους της ήττας του Όφη από τον Ολυμπιακό. Προφανώς λοιπόν ξεκινάει η ευθύνη από τον προπονητή, όπως όταν ο Όφη κερδίζει και κερδίζει γιατί είναι καλός, θα έψηφε πάλι στον προπονητή. Έτσι σήμερα θα έλεγα ότι ο Νταμπράουσκας έχασε όλες τις σταθερές που μας είχε παρουσιάσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Ένα ξενέρωμα, αυτή είναι η αλήθεια, μια βραδιά ξενέρωσε τους πάντες. Ο Όφη δεν έχει να κρατάει τίποτα απολύτως από το σημερινό παιχνίδι, προφανώς και δεν τελείωσε τίποτα, ούτε με μια ήττα μπορεί να αλλοιωθεί η πορεία του Όφη τώρα στο πρωτάθλημα, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα είναι πράγματα που πρέπει να προβληματίσουν και τον προπονητή του Όφη για το γεγονός ότι δεν έφτασε το επίπεδο της απόδοσης του Όφη ούτε στο 5% σε σχέση με ό,τι είδαμε κόντρα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
Ναι. Πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε και στο σχόλιο του Κώστου Γαρεβαλάκη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν γνωρίζεις τι έχει πάθει ο Μπάκιτς. Όχι, ή ο Καρό. Το Καρό. Όχι. Του Καρό νομίζω ότι είναι για λόγους τακτικής. Ναι, δεν είναι τραυματίας. Όχι, αλλά για τον Μπάκιτς δεν ξέρω αν είναι το γαστροκνήμιο που τον ενοχλούσε το πρώτο χρονικό διάστημα. Θα το δούμε. Αλλά όπως και να έχει, ξαναλέω ότι για μένα στο σημερινό παιχνίδι είναι η Σιλιάδη Δαμπράουσκας, που βρέθηκε και αυτό σε ένα κακό βράδυ. Εντάξει, δικαίωμα έχουν να βρεθούν όλοι σε μια κακή βραδιά. Έτσι βρέθηκε και ο Νταμπράουσκας και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα πήραν τη φυσιολογική αιτία, το φυσιολογικό δρόμο τους μάλλον με αυτή την πολύ άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού. Πραγματικά, Μανώλη, εγώ δεν ξέρω εάν και στον Ολυμπιακό, μέσα στον ίδιο τον Ολυμπιακό, περίμεναν ότι θα ερχόταν με τόσο μεγάλη ευκολία η νίκη όσο ήρθε σήμερα. Έτσι είναι. Λοιπόν, Μάνο, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν.